σε μια σπουδαία ανακάλυψη ενδέχεται να καταλήξει η εκτίμηση του επίτιμου έφορου αρχαιοτήτων Μιχάλη Ανδριανάκη, ότι η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας και της Αγίας Εκατερίνης από την Εκκλησία της Παναγιάς στο χωριό Τσιβαράς από Κορώνου είναι πιθανότατα έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Μετά από αρκετά χρόνια έρευνας, ανακοινώθηκε ότι η εικόνα μπορεί πιθανότατα να θεωρηθεί ως το προημότερο έργο του μεγάλου κριτικού ζωγράφου πριν αυτός αναχωρήσει από την Κρήτη για την Ιταλία και στη συνέχεια για την Ισπανία. Η εικόνα έχει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην κριτική, ας πούμε, στην παραδοσιακή τεχνοτροπία, την κριτική και τη δυτική. Τόσο τα τεχνοτροπικά όσο και τα τεχνικά δεδομένα που προκύπτουν από την αρχαιολογική και την εργαστηριακή έρευνα κάνουν αρκετά ισχυρή την πιθανότητα να θεωρηθεί ως ένα έργο του El Greco. Όλα δείχνουν τα στοιχεία και οι αναλύσεις του Δημόκριτου που έχουν γίνει και από ξένα αυτά. Αυτό ότι πρόκειται πραγματικά για μια εικόνα του El Greco. Τα δύο κομμάτια της αυθεντικής εικόνας αφαιρέθηκαν από το τέμπλο του ναού το 2004, όταν ο τότε έφορος αρχαιοτήτων Μιχάλης Ανδριανάκης αξιολόγησε τη σπουδαιότητά τους και την ανάγκη περαιτέρω έρευνας και συντήρησης. Οι εικόνες οι οποίες ήταν στο τέμπλο τότε, επειδή κανένας, ας πούμε, δεν είχε παρατηρήσει κάτι το ιδιαίτερο, ότι είχαν κάποια αξία και τα αυτά, ενώ λοιπόν, θα δείτε, οι επάνω είναι προστατευμένες με γυαλί και τα αυτά, αυτές ήταν τελείως απροστάτευτες και τα λάδια από τα καντήλια πέφτανε πάνω και είχαν μαυρίσει και είχαν αλλοιωθεί, ας πούμε, τα χρώματα είχαν φύγει. Η εικόνα είναι ανυπόγραφη καθώς έχει αποκοπεί το τμήμα που πιθανώς έφερε την υπογραφή και ως εκ τούτου η απόδοση σε συγκεκριμένο ζωγράφο είναι αρκετά περίπλοκη. Σύμφωνα πάντως με τον επίτιμο έφορο αρχαιοτήτων Μιχάλη Ανδριανάκη, στοιχεία που να αποκλείουν την απόδοση στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο δεν υπάρχουν, ενώ υπάρχουν πολλά που την ενισχύουν. Τα δάχτυλα, τα δύο τα ενωμένα, είναι πολύ δύσκολο. Τα δύο ενωμένα, αυτό το χρησιμοποιείς και σε άλλες εικόνες, ας πούμε, και τα αυτά. Αλλά έστω και αργά που σε αυτή την κατάσταση βρέθηκε, έστω και έχει αναπαλαιωθεί και έχει γίνει, να βρει τη θέση που της αξίζει σε ένα μουσείο το οποίο θα μπορεί να επισκέπτεται και να βλέπει ο καθένας. Ανακοινώσεις για το ίδιο θέμα έκαναν στο συνέδριο για το αρχαιολογικό έργο της Κρήτης η ομάδα των συντηρητών και ο επίτιμος διευθυντής έρευνας του Δημόκριτου κ. Μανιάτης. Οι ερευνητές εργάζονται πλέον πάνω στη δεύτερη φάση της συντήρησης της εικόνας, ενώ θα συνεχιστεί και η εργαστηριακή έρευνα προκειμένου να βγει το τελικό πόρισμα.